Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Αυτή τη φορά όχι με ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο, αλλά με ένα ακόμα λάπτοπ που έχουμε στα χέρια μας εδώ και αρκετό καιρό πλέον. Το νέο MateBook 13 της Huawei, ένα λάπτοπ που έρχεται να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα στα οικονομικότερα MateBook D14 και D15 της εταιρείας και το ακριβότερο και εντυπωσιακό σε όλους τους υπόλοιπους τομείς με Ultrabook, το MateBook X Pro της εταιρείας. Έρχεται επίσημα στη χώρα μας στις επόμενες μέρες σε μια τιμή στα 899 ευρώ, μαζί με ένα πολύ ενδιαφέρον δώρο βέβαια. Προφανώς η σημαντικότερη διαφορά του είναι το μικρότερο μέγεθος και η διαφορετική κατασκευή του σε σύγκριση με τα D14 και D15, και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει σε σύγκριση με αυτά και γιατί είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον και πολύ εύκολο στη μεταφορά του λάπτοπ, το οποίο αξίζει να επιλέξει κανείς σαν την επόμενη αγορά του, σε περίπτωση που αναζητά ένα καινούριο μηχάνημα στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους αλλά και τιμής. Να ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα τη σύγκριση του μεγέθους. Ακριβώς κάτω από το MateBook 13 έχουμε το Honor MagicBook 14 και το Honor MagicBook 15. Τα δύο λάπτοπ της Honor, τα οποία είναι ακριβώς ίδια σε χαρακτηριστικά, αλλά το κυριότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εξωτερικές διαστάσεις με τα D14 και D15 της Huawei, και βλέπουμε πόσο μικρότερο είναι σε μέγεθος το MateBook 13. Να τα βάλουμε και στο κέντρο έτσι για να κάνουμε τη σύγκριση λίγο πιο σωστά. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν στις εξωτερικές διαστάσεις του MateBook 13. Να το δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο. Τρία λάπτοπ στα χέρια. Αρκετό βάρος, όσο ελαφριά και αν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε τα άλλα δύο στην άκρη προς το παρόν και βλέπουμε ότι η διαφορά στο μέγεθος δεν είναι μόνο η μία ίντσα που δηλώνει η οθόνη του MateBook 13. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί ισχύει αυτό. Πριν πούμε περισσότερα πράγματα για την οθόνη και το υπόλοιπο λάπτοπ, να δούμε λίγο την εξωτερική κατασκευή του. Είναι ένα εντυπωσιακά λεπτό λάπτοπ σε το MateBook 13. Αρκετά ελαφρύ, μπορεί κανείς να το κρατάει στο χέρι όπως βλέπουμε και με το ένα χέρι, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Εντάξει, όχι να κάνει βόλτα, αλλά να μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κάποιο πρόβλημα. 1,3 κιλά το βάρος του, ιδιαίτερα χαμηλό, με δεδομένο το ότι είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από αλουμίνιο, και για αυτή την κατασκευή να πούμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ και η προσοχή στη λεπτομέρεια που έχει δώσει η εταιρεία. Να το ανοίξουμε σαν βιβλίο, χωρίς να μας πέσει, δεν μας έπεσε. Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, στις γωνίες, στις άκρες και φυσικά στη συναρμολόγηση του λάπτοπ, προκειμένου να μην τρίζει, να μην υπάρχει κανενός είδους αίσθηση ότι δεν είναι κορυφαίο ποιοτικά. Και πάμε τώρα να δούμε και ό,τι αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Να ξεκινήσουμε με την οθόνη, που εκτός όλων των άλλων, εκτός από μικρότερο μέγεθος, όπως θα δούμε, έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και πολλές διαφορές σε σύγκριση με τα οικονομικότερα λάπτοπ της εταιρείας. 13 ίντσες λοιπόν η διαγώνιος της οθόνης του MateBook 13, όπως δηλώνει άλλωστε και η ονομασία του, με διαφορετική αναλογία πλευρών όμως 3:2, κάτι που κάνει την οθόνη λίγο πιο στενή και πιο ψηλή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μηχανήματα της εταιρείας. Αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα πρακτικό για όσους χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους για δουλειά, γιατί προβάλλει πολύ περισσότερο περιεχόμενο σε κάθε τη μορφή, κάτι που είναι ιδιαίτερα βολικό όταν κάποιος θέλει να κάνει δουλειά και όχι να δει κάποιο βίντεο. Σε ό,τι αφορά το βίντεο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική παραχώρηση και αυτό είναι το περιεχόμενο που μπορεί να προβάλλει σε κάθε μορφή η οθόνη, βέβαια προφανώς για χρήση γραφείου, για όλες τις εφαρμογές του Word και όχι μόνο, σαφώς βολεύει περισσότερο. Ενώ στα τεχνικά της χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχει και υψηλότερη ανάλυση, 2160x1440 πίξελς, ανάλυση η οποία σε μια οθόνη 13 ιντσών έχει εντυπωσιακή πυκνότητα και λεπτομέρεια. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί βέβαια αυτό σε βίντεο, παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστη στην καθημερινή χρήση, βλέπεις με πολύ λεπτομέρεια αυτό που προβάλλεται στην οθόνη, ενώ και ο φωτισμός της στη μέγιστη έντασή του είναι ιδιαίτερα δυνατός για να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ακόμα και σε εξωτερικό χώρο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Φωτισμός μάλιστα ο οποίος μας άρεσε πάρα πολύ, ότι μπορεί να ρυθμιστεί εκτός των άλλων και αυτόματα, υπάρχει μια επιλογή στις ρυθμίσεις της οθόνης να προσαρμόζεται αυτόματα η ένταση του φωτισμού ανάλογα με το φωτισμό στον εξωτερικό χώρο, κάτι που δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο ακόμα στην αγορά των φορητών υπολογιστών, παρότι το έχουμε συνηθίσει πλέον όλοι στα κινητά μας τηλέφωνα, ενώ εδώ η Huawei έχει μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο και την εμπειρία της από το χώρο των smartphones και προσφέρει στην οθόνη, εκτός όλων των άλλων, και τη δυνατότητα άνεσης ματιών, eye comfort όπως το λέει στα αγγλικά η εφαρμογή, που κάνει ακριβώς το ίδιο που κάνει και σε ένα κινητό τηλέφωνο. Μειώνει την απόχρωση του μπλε φωτισμού στην οθόνη για να είναι πιο ξεκούραστη κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε εσωτερικούς χώρους, να μπορούμε να δουλέψουμε με αυτό με σαφώς περισσότερη άνεση για τα μάτια μας, και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αλλάξουμε και την απεικόνιση της οθόνης ανάμεσα σε λίγο πιο ψυχρό, λίγο πιο θερμό χρώμα
Ή την προεπιλογή ή να το ρυθμίσουμε και χειροκίνητα εκεί που μας βολεύει εμάς, παρότι αν το αφήσουμε όπως είναι η οθόνη είναι καλυμπραρισμένη να καλύπτει το 100% του προτύπου sRGB ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής χρωματικά. Μας δίνει πάντα όμως η Huawei τη δυνατότητα με έναν ιδιαίτερα απλό τρόπο που δεν συνηθίζεται σε πολλούς υπολογιστές στην συγκεκριμένη κατηγορία να αλλάξουμε την απόχρωσή της και να επιλέξουμε αυτό που βολεύει εμάς περισσότερο. Να δούμε λίγο τώρα και στην πράξη την υποστήριξη για προβολή HDR βίντεο, μια υποστήριξη η οποία να πούμε εξ αρχής ότι για λόγους που αφορούν τα Windows 10 και όχι το συγκεκριμένο laptop της Huawei υποστηρίζεται μόνο στον Edge browser. Ο Chrome για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί για την προβολή HDR περιεχομένου, δυστυχώς. Παρόλα αυτά να δούμε λίγο την ποιότητα του βίντεο. Και επί τη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και τα ηχεία. Βλέπουμε είναι σχεδόν στη μέση της έντασης και είναι ήδη αρκετά καλή η ένταση και η ποιότητά τους. Βέβαια τα δύο ηχεία θα θέλαμε να είναι σε ένα διαφορετικό σημείο και όχι στο κάτω μέρος του MateBook 13. Στο συγκεκριμένο σημείο μειώνεται λίγο η έντασή τους περισσότερο ίσως από ό,τι σε άλλα λάπτοπ της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά σε κάθε περίπτωση είναι και αυτή ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ενώ πριν κλείσουμε με την οθόνη να πούμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ το εντυπωσιακά μικρό πλαίσιο που έχει γύρω της η οθόνη αυτή, και εδώ η εταιρεία έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να το μειώσει αυτό και αντίστοιχα να κρατήσει τις διαστάσεις ολόκληρου του MateBook 13 σε πολύ καλά επίπεδα. Πάμε τώρα και στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της εργονομίας. Η Huawei έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με δεδομένες τις μικρές διαστάσεις του MateBook 13, προκειμένου το πληκτρολόγιο να είναι όσο πιο μεγάλο, πιο φαρδύ γίνεται, για να είναι εύκολο στη σύνταξη κειμένου. Έχει διατηρήσει το πλαίσιο στο ελάχιστο δυνατό αριστερά και δεξιά, φτάνει μέχρι σχεδόν την άκρη του μηχανήματος στο πληκτρολόγιο, με αποτέλεσμα η απόσταση ανάμεσα στα πλήκτρα να είναι ιδιαίτερα καλή για ένα μηχάνημα με οθόνη 13 ίντσων, και εκτός όλων των άλλων τα ίδια τα πλήκτρα έχουν μια πολύ καλή αίσθηση, μια πολύ καλή διαδρομή, καταλαβαίνεις αξιόπιστα τι ακριβώς έχεις πατήσει χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς μονίμως την οθόνη. Να το δούμε λίγο αυτό και στην πράξη. Λοιπόν, κείμενο με το πληκτρολόγιο του MateBook 13. Προφανώς το έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά, προφανώς έχουμε συνηθίσει να γράφουμε με το πληκτρολόγιο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η συνήθεια αυτή δεν διαρκεί πολύ. Σε λιγότερο από μία ώρα χρήσης μαθαίνει κάποιος την απόσταση και το μέγεθος του πληκτρολογίου για να μπορεί να γράψει με άνεση, ενώ μας αρέσει πάρα πολύ που φωτίζεται και με δύο διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Δεν αποτυπώνονται ιδιαίτερα καλά στο βίντεο, προφανώς, γιατί είναι σχεδιασμένος ο φωτισμός να είναι χρήσιμος όταν χρησιμοποιούμε το λάπτοπ σε πιο σκοτεινό περιβάλλον, ενώ αντίστοιχα και το touchpad ακριβώς κάτω από αυτό είναι όσο μεγαλύτερο σε διαστάσεις του επιτρέπει το μέγεθος ολόκληρου του MateBook 13. Αυτό όμως που μας άρεσε πάρα πολύ είναι η υφή του. Δεν δίνει την αίσθηση μιας πλαστικής επιφάνειας, είναι αρκετά ευχάριστο με μια μάτη υφή, ενώ αντίστοιχα και το αριστερό και δεξί κλικ είναι αρκετά ποιοτικά, ηχητικά βέβαια, αλλά και στην αίσθηση που αφήνουν στο χέρι, για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το λάπτοπ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πριν περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, να δείξουμε κάτι που συνεχίζει να μας κάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη εντύπωση, το πόσο γρήγορα λειτουργεί ο αισθητήρας αποτυπωμάτων που υπάρχει στο πλήκτρο ενεργοποίησης του MateBook 13. Εδώ, μάλιστα, εκτός από το ότι βλέπουμε πόσο γρήγορα ξεκλειδώνει το λάπτοπ κάθε φορά που θα το ζητήσουμε, μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια προσοχή που έχει δώσει η εταιρεία είναι ότι όταν είναι κλειστός ο υπολογιστής και πατήσουμε το πλήκτρο για να ξεκινήσει, για να αρχίσει η εκκίνηση των Windows, αποθηκεύει προσωρινά το αποτύπωμά μας και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση μας κάνει login αυτόματα χωρίς να χρειάζεται εμείς δεύτερη φορά να πιέσουμε το πλήκτρο για να μπούμε στο λογαριασμό μας και να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή μας. Πάμε τώρα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του MateBook 13 που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως για την προσοχή που έχει δώσει η εταιρεία στη λεπτομέρεια. Η έκδοση που θα έρθει επίσημα στη χώρα μας έχει τον Ryzen 3500U επεξεργαστή της AMD στο εσωτερικό του, Ryzen 5 συγκεκριμένα, και 8GB μνήμης RAM η οποία είναι DDR4, η σημαντική λεπτομέρεια γιατί δεν θεωρείται δεδομένο αυτό σε όλους τους υπολογιστές στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι λόγοι που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο επεξεργαστή της AMD η Huawei είναι εκτός όλων των άλλων η πολύ καλή απόδοσή του με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κάτι το οποίο είναι αισθητό σε καθημερινή χρήση, γιατί με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αυτή παρέχει και λιγότερη θερμότητα, με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα όταν χρησιμοποιούμε το MateBook 13 δεν ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας που έχει στο κάτω μέρος του. Μάλλον θα το δείξουμε αυτό, οι δύο διαφορετικοί ανεμιστήρες που υπάρχουν στο εσωτερικό σε αυτή εδώ την πολύ μεγάλη γρίλια, σχεδιασμένοι για να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ψύξη
στο νέο μηχάνημα της εταιρείας, όμως όση ώρα το χρησιμοποιούμε φαίνεται κιόλας αυτό ότι έχει ενεργοποιηθεί μόνο λίγο ανεμιστήρας όταν βλέπαμε το HDR βίντεο που είναι αναμενόμενο. Ο Ryzen 3500U μπορεί να προσφέρει την απόδοσή του με πολύ καλή θερμοκρασία λειτουργίας, όπως είπαμε, ακόμα και όταν δοκιμάσει κανείς να το πιέσει και να ζητήσει τη μεγαλύτερη απόδοσή του ή και να παίξει και κάποιο παιχνίδι, ποτέ δεν έχουμε δει τη θερμοκρασία του να ανεβαίνει πάνω από τους 72-73 βαθμούς Κελσίου, μια θερμοκρασία που για κάποιους συγκεκριμένους επεξεργαστές της Intel είναι πολύ υψηλότερη για να προσφέρουν την ίδια απόδοση, με, όπως είπαμε, και αντίστοιχες επιπτώσεις στην κατανάλωση της μπαταρίας. 8GB μνήμης RAM για την έκδοση του MateBook 13 που θα πωλείται επίσημα στη χώρα μας, αρκετά αποδεκτή για να κάνει κανείς τη δουλειά του χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ και ο σκληρός δίσκος στο εσωτερικό του είναι για ακόμα μια φορά ένας NVMe SSD δίσκος που με χωρητικότητα 512GB δεν είναι ο μεγαλύτερος δυνατός, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλος για οποιοδήποτε είδους χρήση για να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς κανένα πρόβλημα και για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμαστε καθημερινά στο ίδιο το λάπτοπ και όχι σε κάποια cloud υπηρεσία ή σε εξωτερικό αποθηκευτικό, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Πάμε τώρα και στη συνδεσιμότητα που προσφέρει το MateBook 13. Έχουμε φέρει και το USB dongle που, να τονίσουμε, υπάρχει στη συσκευασία του. Δεν πωλείται ξεχωριστά, δεν χρειάζεται κανείς να δώσει επιπλέον χρήματα για να το αγοράσει. Υπάρχει στη συσκευασία και για έναν ακόμα λόγο, επειδή το ίδιο το MateBook 13 έχει μόνο δύο USB Type-C θύρες, μία στην αριστερή πλευρά και μία στη δεξιά πλευρά του. Η φόρτιση μάλιστα μπορεί να γίνει μόνο από την αριστερή USB Type-C θύρα. Θα θέλαμε να φορτίζει και από τις δύο πλευρές, παρόλα αυτά αυτό τόσο, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η εταιρεία δίνει στη συσκευασία και το συγκεκριμένο dongle, το οποίο συνδέεται σε όποια από τις δύο USB Type-C θύρες θέλουμε και προσφέρει επιπλέον μία κανονικού μεγέθους USB θύρα, μία HDMI για μεταφορά εικόνας και ήχου, μία USB Type-C στην οποία μπορούμε να φορτίσουμε ταυτόχρονα το laptop ενώ έχουμε συνδέσει το dongle σε αυτό και μια VGA θύρα η οποία μπορεί να φαίνεται ένα αρχαίο πλέον πρότυπο και είναι ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που χρησιμοποιείται ακόμα σε μεγάλο βαθμό σε επαγγελματικές οθόνες, σε εξοπλισμό γραφείου και η εταιρεία έχει θεωρήσει ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την προσφέρει προκειμένου κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει και στο γραφείο του το MateBook 13 χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει να βρει έναν τρόπο να το συνδέσει από τη στιγμή που έχει μόνο δύο USB Type-C. Αυτό για την ενσύρματη βέβαια συνδεσιμότητα. Το laptop έχει Wi-Fi 802.11ac, υποστηρίζει τη σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα με αρκετά ικανοποιητική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και φυσικά έχει και Bluetooth, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο εκτός όλων των άλλων και για τη σύνδεση του κινητού μας τηλεφώνου. Θα δούμε στη συνέχεια πώς λειτουργεί και το Huawei Share που έχουμε δει σε ξεχωριστό βίντεο. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε με τη συνδεσιμότητα αλλά ούτε με το πόσο σταθερή είναι η σύνδεση, ειδικά σε ασύρματα δίκτυα. Θα θέλαμε το USB dongle να έχει και μια Ethernet θύρα για να μπορούμε να συνδέσουμε ένα καλό διαδικτύο. Παρ' όλα αυτά, θα αύξανε πιθανόν περισσότερο το κόστος του, ενώ είναι κάτι που μπορούμε να προμηθευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε ή αν το έχουμε ανάγκη. Ο μοναδικός ίσως τομέας τώρα που θα θέλαμε να είναι λίγο καλύτερο το MateBook 13 είναι αυτός της μπαταρίας του. Η χωρητικότητά της είναι σχετικά μικρή στις 41,6 βατόρες. Προφανώς αυτό έγινε προκειμένου το μέγεθος αλλά και το βάρος του λάπτοπ να διατηρηθεί σε πολύ καλά επίπεδα και να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος επεξεργαστής της AMD κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του για να διατηρήσει την κατανάλωση σε λογικά επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα με το είδος χρήσης η μπαταρία μπορεί να βγάλει από 5 έως και 9 ώρες λειτουργίας, 9 ώρες σε χρήση γραφείου, λίγο λιγότερο όταν χρησιμοποιούμε το laptop για browsing και για προβολή βίντεο, ενώ αν το χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά για multimedia χρήση, για να δούμε ταινίες ή κάτι παρόμοιο, η μπαταρία θα βγάλει περίπου 5 ώρες πριν αδειάσει, πάντα με το φωτισμό της οθόνης περίπου στη μέση, αφού όσο πιο ψηλά αυξάνεται η ένταση του φωτισμού, αντίστοιχα υπάρχει και μια επίπτωση στην απόδοση της μπαταρίας. Αυτό όμως που πραγματικά κάνει το MateBook 13 να ξεχωρίζει, να βρούμε το φορτιστή και να το βάλουμε, είναι ότι εκτός του ότι φορτίζει μέσω της USB Type-C θύρας που όπως είπαμε έχει στην αριστερή πλευρά του, ο ίδιος ο φορτιστής που έχουμε ξαναδεί μοιάζει περισσότερο με ένα φορτιστή από κινητό τηλέφωνο, ένα μεγάλο φορτιστή για smartphone, παρά για ένα φορτιστή ενός φορητού υπολογιστή. Είναι πολύ εύκολο να τον χρησιμοποιούμε, να τον κουβαλάμε μαζί μας και μάλιστα επειδή υποστηρίζει ένα σύνολο από διαφορετικές παροχές ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, υποστηρίζει το USB Power Delivery πρότυπο, μπορούμε να κουβαλάμε μόνο το συγκεκριμένο φορτιστή για να φορτίζουμε και το laptop αλλά και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Σε ό,τι αφορά το ίδιο. Το ξαναβάλαμε στην πρίζα. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το MateBook 13, ο φορτιστής αυτός μπορεί να γεμίσει την μπαταρία του σε περίπου μία ώρα,
χρόνος που δεν θεωρείται δεδομένος και συνηθισμένος για έναν φορητό υπολογιστή και σε περίπου μία ώρα γεμίζει λίγο περισσότερο από το 50%, σε περίπου μισή ώρα, συγγνώμη, φορτίζει περίπου το 50% της μπαταρίας προκειμένου να μπορούμε να τον πάρουμε και να τον χρησιμοποιήσουμε για αρκετή ώρα, κάτι που κάνει την μικρότερη χωρητικότητα της μπαταρίας του MateBook 13 λιγότερο ενοχλητική από τη στιγμή που μπορούμε να το φορτίζουμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα και με ένα φορτιστή που είναι πολύ εύκολο να τον κουβαλάμε μαζί μας όπως και το ίδιο το λάπτοπ. Αυτή είναι λοιπόν η συνολική εικόνα που μας άφησε το MateBook 13. Φέραμε και το δεύτερο για να βασικά μας φάνηκε ωραίο το πλάνο, δεν έχουμε κάποιον άλλο λόγο. Πολύ ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις για την κατηγορία τιμής που ανήκει, με μια εντυπωσιακή κατασκευή στο matte gris χρώμα που το έχουμε στα χέρια μας, είναι και αρκετά σοβαρό, γιατί αν δεν θέλει κάποιος να τραβάει την προσοχή με την εμφάνιση του λάπτοπ του, κατασκευή από αλουμίνιο η οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και με προσοχή στη λεπτομέρεια ώστε να μην τρίζει, να όσο καιρό το έχουμε παρότι το κουβαλάμε καθημερινά μαζί μας δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, λογική απόδοση από την μπαταρία του, πολύ γρήγορη φόρτιση, μια εντυπωσιακά καλή οθόνη και ένα πληκτρολόγιο το οποίο παρά το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για σύνταξη μεγάλων κειμένων όπως και το touchpad κάτω από αυτό. Στον τομέα της συνδεσιμότητας η δωρεάν παροχή του USB dongle στη συσκευασία του είναι ιδιαίτερα σημαντική για να μην χρειάζεται κάποιος να μπει στην ταλαιπωρία να βρει να αγοράσει κάποιο για να χρησιμοποιήσει τις δύο USB Type-C θύρες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του MateBook 13 και συνολικά η εταιρεία τουλάχιστον για ακόμα μια φορά δικαιολογεί με τον καλύτερο τρόπο το υψηλότερο κόστος του MateBook 13 με τις μικρότερες διαστάσεις, την σαφώς πολυτελέστερη κατασκευή του, την αρκετά καλύτερη οθόνη του και την φορητότητα που έχει για να το κουβαλάει κανείς καθημερινά μαζί του. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάποιο κινητό τηλέφωνο αυτή τη φορά. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Δύο φορές, εντάξει, θα προσέξουμε την άλλη φορά να κάνουμε καλύτερο κλείσιμο.